Μάλιστα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μαζί με τον κύριο Νίκο Μουντζάκη, πρόεδρο του Ομίλου Τρίτων. Κύριε Μουντζάκη, σας είχα πει ότι θα δούμε και το θέμα πώς χαρακτηρίζεται η γελίδα ζώνη. Σας το υπόσχομαι να φέρουμε και ανθρώπους που χαρακτηρίζουν σε γελίδα ζώνη, να δείτε πώς γίνουν. Πληροφοριακά σας λέω ότι έχει σχέση με το πού φτάνει το νερό του κύματος τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, το χειμώνα, πολλοί από εσάς έχετε δει το νερό, ας πούμε, στη Ραψάνη, να φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά του δρόμου. Εδώ στην περιοχή, εδώ από κάτω το Καρνάγιο, το νερό φτάνει μέχρι το κανάλι. Τώρα βέβαια αυτό εδώ αν είναι γελίτιδα ζώνη, αλλά αυτό δεν ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτά εδώ. Τα μας τα πουν άλλοι. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί που τα χαρακτηρίζουν. Πώς δεν ξέρουμε, γιατί μια και μιλάμε για παραλιακά, με εκείνο το σκάφος που σαπίζει εδώ στο Καρνάγιο. Από τον Αύγουστο κάναμε το ρεπορτάζ. Πέρσι είχατε απαγορεύσει την κολύμβηση προσωρινά. Εσείς μας βλέπετε, πέρσι δεν κολυμπάγατε, γιατί ο κακός δημοσιογράφος το έβγαλε. Και το είδανε και λέει: α, κάποιες υπηρεσίες, α, απαγορεύσουν την κολύμβηση. Πέρασε ένας χρόνος. Χειμώνες, βροχές και ακόμα είναι. Άρα για ποια υπηρεσία εμπλέκεται, ο ΕΟ. Λοιπόν, κύριε Μουντζάκη, αφήστε λέω και εγώ τα δικά μου. Ξέρετε, έχω και ένα τέτοιο θέμα. Έχετε κάθε νόμιμη υποχρέωση να τα λέτε. Ναι, έχω κάθε υποχρέωση. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμη και παράνομη να είναι, ποσό με ενδιαφέρει. Γιατί ξέρετε, πέρυσι, παραδείγματος χάρη στην περιοχή Τιμάρη, κάτω του Ποντολίβαδο, που ήταν με τα παράνομα τροχόσπιτα, σκηνές, που αν δείτε τι γίνεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που φεύγουν. Αυτά που αφήνουν πίσω είναι το έλα να δεις. Και μια και μιλάνε για κάποια, για πακτωμένα και τα λοιπά, και εκεί υπάρχουν πακτωμένα. Και κτίσματα και τσιμέντα. Υπάρχουν. Υπάρχουν πως δεν τα έχουν δει. Ξέρω. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε μια άκρη. Ο Δήμος είπε ότι αυτό ανήκει στην κτηματική υπηρεσία. Η κτηματική υπηρεσία είπε στο λιμενικό, το λιμενικό είπε στο Δήμο και γαϊτανάκι όλο αυτό εδώ. Δεν βρέθηκε κανένας αρμόδιος. Γιατί βλέπω εσάς μόλις βγήκε μια απόφαση πέρσας, πολύ σύντομα γίνανε οι διαδικασίες. Ναι. Μήπως έχει σχέση όλο αυτό εδώ με αυτό που ακούγεται για την αξιοποίηση των λιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ? Και γιατί δεν έχει καμία σχέση αυτό? Και γιατί ρωτάμε, δεν ξέρουμε. Γιατί είναι ορφανό το λιμάνι, δεν ξέρουμε. Είναι ορφανό. Γνωριζόμαστε με όλους τους φορείς εδώ και 27 χρόνια επίσημα σαν όμιλος. Να δούμε λίγο τη φωτογραφία. Όσο μιλάτε, να δούμε λίγο τη φωτογραφία. Βάλε τη φωτογραφία, παρακαλώ. Γιατί δεν έρχονται λοιπόν? Ποιου βλέπω? Όλος ο καλός ο κόσμος. Μάλιστα. Να μας πούνε, κοιτάξτε κύριοι, θα αξιοποιηθεί, δεν σας θέλουμε εδώ πέρα, θα πάτε εκεί και τελείωσε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Που είναι αυτό? Αυτό είναι σαν ένα χορό τον οποίο διοργάνωσε προς τιμήν των μελών μας ο Όμιλος Τρίτωνα και είναι που εκεί, είναι, σε ποιο, επίσης, σε ποιο... πρέπει να είναι στην Καβαλιώτισσα, έχω την εντύπωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γνώριζαν που έχετε όλοι εδώ, γνώριζαν που είναι τα γραφεία σας. Επιμένετε σε αυτή την ερώτηση. Δεν το είχατε κρυφό. Επιμένετε σε αυτή την ερώτηση και εγώ σας λέω ότι φυσικά και όλοι οι φορείς αφού μας προστάτευαν. Δεν τους κοροϊδέψατε. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Εγώ έχω φήμη κακού ανθρώπου. Σας το λέω από τώρα ότι έχω τη φήμη του κακού ανθρώπου, κύριε Μουντζάκη. Την προηγούμενη εικόνα να τη δούμε λίγο παρακαλώ. Την προηγούμενη εικόνα. Μάλιστα. Εδώ είναι μετά την διοικητική αποβολή. Κλείνει. Εδώ είναι την ημέρα της διοικητικής αποβολής όπου μας πείραξε τόσο πολύ. Που θέλαμε να θυμίσουμε σε κάποιους ότι αυτή η σημαία μας ανήκει και ορισμένοι την υπηρετήσανε και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ορκίζοντας πίστη πολλές φορές επάνω σε αυτό το. Και εσείς ελληνική σημαία βάλατε. Αν βάζατε μια σημαία του Τζέφρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν σας πειράζει κανείς. Και είναι η αμαυρισμένη αυτή η ημέρα της 5 Απριλίου, όπου μας πετάξανε ουσιαστικά κυριολεκτικά μέσα σε 20 ημέρες. Και εδώ είναι και η. Ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα της πλάνης, όπου εμείς σαν Δέλτα Σίγμα αλλά και σαν μέλη τελούσαμε. Και θα ήθελα να κλείσω το θέμα της πλάνης, αν μου επιτρέπετε, διαβάζοντας λίγο ένα έγγραφο το οποίο μας ήρθε από την κτηματική υπηρεσία. Δηλαδή, η κτηματική υπηρεσία βρισκόταν σε εμάς σε αντιδικία. Ήτανε όταν είχε κάνει την έφεση, ενώ ήμασταν δικαιωμένοι εμείς, είχε κάνει την έφεση προς την δικαίωση αυτή τα δημόσια κτήματα και μας έστειλε αυτό το έγγραφο εδώ πέρα η κτηματική υπηρεσία νομού Καβάλας, τηλέφωνα Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Με κοινοποίηση προς Δήμο Καβάλας, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Δόμησης Πολυδομικού Σχεδιασμού, αυτές είναι κοινοποιήσεις όλες, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας και Όμιλος Ερασιτεχνικής Αλληλείας Αθλημάτων και Αθλημάτων Τρίτων. Ήρθε λοιπόν το έγγραφο αυτό σε εμάς και λέει. Όσο αφορά την πλάνη, επανέρχομαι στην πλάνη που ευρισκόμεθα εμείς σαν Δέλτα Σίγμα και σαν μέλη. Επανέρχομαι. Θέμα. Εγκατελειμμένα σκάφη βάρκες στην περιοχή Σφαγίων Καβάλας. Μιλούσανε για τα εγκατελειμμένα σκάφη τα οποία είναι εκτός αρμοδιότητάς μας, έξω από την περίφραξη δικιά μας όπου εμείς είχαμε χώρο συντήρησης.
τα οποία ήταν εγκατελειμμένα αγνώστων λοιπόν στοιχείων και ακόμα υπάρχουν. Έχουμε κάνει σχετικά ρεπορτάζ. Ορισμένα έχουν φύγει ακόμα. Για ποιον λόγο, λέει εδώ πέρα το έγγραφο, διότι σε ένα από αυτά τα σκάφη ή σε περισσότερα σκάφη βρέθηκε τότε πριν από μήνες, μιλάμε τώρα, μιλάμε για την ημερομηνία 30 Ενδεκάτου του 2012. Βρέθηκε ο ιός του Νείλου, όπου είχε προσβληθεί και μια κοπέλα. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε ρεπορτάζ. Βέβαια, ναι, εντάξει, τώρα να σα πω κάτι. Αυτό ήταν σε σκάφη, βρέθηκε ο ιός του Νείλου. Ναι. Τώρα εκεί δίπλα εκεί στο ρεματάκι που λιμνάζει τα νερά, δεν έχει ο του Νείλου. Λοιπόν. Έχει ο τη Αμερική. Αυτό είναι ένα επίσημο έγγραφο το οποίο μα το κοινοποίησε και μα παρακαλάει ούτε λίγο ούτε πολύ να ενεργήσουμε εμεί. Ποιο σα παρακαλεί. Τα δημόσια κτήματα. Τα δημόσια κτήματα. Μάλιστα. Θέμα, εγκατελειμμένα σκάφο. Σχετικά με το αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Το διαβάζω λίγο εντάχει. Γενική Διεύθυνση Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέρημνα. Το υπαρίθμ τάδε, έγγραφο τη Διεύθυνση τη Δημοτική Αστυνομία, το υπαρίθμ τάδε σχεδιασμού του Δήμου Καβάλα κτλ. Και έρχομαι στο διατάφτα. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε. Μόνο και μόνο που σας δια του παρόντος εγγράφω. Δια του παρόντος εγγράφω. Παρακαλούμε να ενεργήσετε. Εννοεί σε όλους αυτούς που κοινοποιήθηκε το εγγράφο αυτό. Δια του παρόντο εγγράφος, παρακαλούμε να ενεργήσετε σε συνεργασία, αν επιθυμείτε, και με τον παρακείμενο όμιλο. Προσέξτε, κύριε Κολυβά, δηλαδή η πλάνη. Έτσι, η πλάνη. Και ξαναρχίζω πάλι από την αρχή, γιατί κάπου καίει. Δια του παρόντος, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε σε συνεργασία, αν επιθυμείτε, και με τον παρακείμενο όμιλο ερασιτεχνικής αλίας τρίτων. Ως έχονται στην απλή χρήση εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων Αιγιαλού και παραλίες βάσει της υπαρίθμου 1038 τάδε, το λέω εγώ, κοινής υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο αυτής της υποχρέωσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στον καθαρισμό της συγκεκριμένης. Συγγνώμη, έχετε υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένη ακτή στην απομάκρυνση εν λόγω εγκατελειμμένων βαρκών. Είχατε δηλαδή απόφαση. Τα δημόσια κτήματα με κοινοποίηση σε όλους αυτούς τους φορείς παρακαλάει, εφόσον επιθυμούν, να ενεργήσουν μαζί μας. Να βρεθούν αυτά τα σκάφη και ενήργησε ο όμιλος. Ο όμιλος ενήργησε. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ο όμιλος ενήργησε προσωπικά δια ημού και κοινοποιήθηκαν οι έρευνες που κάναμε προσωπικά δια ημού προς όλες αυτές τις υπηρεσίες. Λιμεναρχείο, Διεύθυνση Υγιεινής, Κτηματική. Όλοι έχουν έγγραφα από τον όμιλο, αριθμωμένο, πρωτοκολλημένο κτλ. Για τις συνέργειές μας. Δεν τελούμε υποπλάνη για την παρουσία μας εκεί. Μην πάμε για θέμα κουνουπιών. 27 του μηνός, στις 5 Μαΐου, θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις μακρινές προβλέψεις των δελτίων καιρού. Που είναι μακρινή βέβαια για το Πάσχα. Υπάρχει μια πρόβλεψη που μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Τα κουνούπια ακόμα δεν τα καταπολεμούμε. Αλλά μετά θα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα καλύπτουμε. Άλλο θέμα αυτό εδώ, ας μην πάμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Μητσάκη, δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Αυτό που μπορώ να πω και έτσι να κλείσω, ότι κάνει αίσθηση με τι έτσι θέρμη έγινε το δεύτερο εφετείο, που πιθανόν ο νόμος να όριζε ότι έπρεπε να γίνει, με πολύ ταχύς ρυθμούς. Απ' την άλλη, βλέπουμε ορφανά λιμάνια. Μάθαμε και αυτό ότι είναι ορφανά τα λιμάνια. Βέβαια, όταν βλέπουμε στις θέσεις των οργανισμών να διορίζονται άνθρωποι, διορίζονται, προσέξτε, εσύ που μας βλέπεις, οι θέσεις αυτές που είναι με 2.000 ευρώ, 2.800 ευρώ, 3.000 ευρώ, εσείς που με ακούτε τώρα και παίρνετε 400 ευρώ, διορίζονται με γνώμονα κομματικό στέλεχος. Κανένα άλλο. Λοιπόν, και μετά έχουμε ορφανά λιμάνια. Και έρχεται τώρα ο Δήμος. Γιατί έχουμε και ένα έγγραφο εδώ, κύριε Μουτζάκη, να αναφερθούμε και σε αυτό εδώ, που λέει ότι ο Δήμος προτίθεται να σας παραχωρήσει τη χρήση του χώρου στον οποίο στεγάζονται ήδη τα γραφεία του ομίλου. Αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης του λιμανιού των σφαγείων και παραχωρηθεί στο Δήμο η χρήση. Δηλαδή. Εγώ προσωπικά, σε αυτό το σημείο. Θα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο. Θα ευχαριστήσω τον Δήμο της Καβάλας. Το Δήμο της Καβάλας. Το Δήμο της Καβάλας. Και καλώς κάνετε. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ υπογράφεται Δήμαρχος κύριος Μιχαλάκης. Ο υπεύθυνος. Ο Χρήζων υπεύθυνος σε αυτά τα θέματα. Ειδικός επί των λιμένων και κύριος Μιχαλάκης. Ο Χρήζων υπεύθυνος από τον Δήμο Καβάλας. Ειδικός επί των λιμένων. Ξαναλέω πάλι. Σε αυτό το θέμα επάνω, επειδή παρακαλώ. Μετά την διοικητική αποβολή ο όμιλος δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Δια της δικιάς μου ποίησης έτρεχα, πήγα στον Δήμο, ο οποίος Δήμος. Θα κλείσουμε, ναι. Πάλι. Το λέω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας εξυπηρέτησε και μας διαβεβαίωσε με αυτό το έγγραφο ότι μόλις θα έρθουν στην δικαιοδοσία
τα ορφανά αυτά λιμάνια και το λιμάνι των Συμφαγείων θα δοθεί σε εμάς για την χρήση του. Με την βεβαίωση αυτή, την έγγραφη διαβεβαίωση και όχι την προφορική, εγώ θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον Δήμο της Καβάλας. Πολύ ωραία. Τιμώντας τον λόγο τον οποίο είχε προφορικά. Τον καταγράψαμε. Δηλαδή, ουσιαστικά σας λένε εδώ με ένα έγγραφο που υπογράφει ο αντιδήμαρχος, λόγω αντιδήμαρχος, ότι εφόσον γίνει λιμάνι, γιατί δεν είναι λιμάνι. Θα δούμε και ποια είναι η γελίτιδα ζώνη εκεί. Θα το δούμε και αυτό εδώ στη συνέχεια. Όλα θα τα δούμε. Υπάρχει, αλλά θα τα δούμε εμείς. Που είναι ορφανό να βρούμε μπαμπά και θα παραχωρηθεί στο Δήμο. Δεν θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ για να γίνει ιδιωτικοποίηση. Θα παραχωρηθεί στο Δήμο. Αν παραχωρηθεί στο Δήμο, ο Δήμαρχος είναι σίγουρος ότι θα παραχωρηθεί και εμείς οφείλουμε να πιστέψουμε τον Δήμαρχο γιατί έχει διαβεβαιώσεις. Τότε θα το δει σε εσάς. Καλημέρα. Μπορούμε ένα δευτερόλεπτο να πούμε. Καλημέρα. Τι μπορούμε να πούμε ένα δευτερόλεπτο τη ζητάμε. Όσο πιο σύντομα γίνεται, με συγχωρείτε, 30 δεύτερα. 30 δεύτερα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε άστιγοι. 30 δεύτερα, κύριε Κολοβά. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε άστιγοι. Ζητάμε την παρουσία μας εκεί με την ανοχή. Με την ανοχή όλων των φορέων, εφόσον έως ότο δικαιωθεί ο Δήμος και πάρει το λιμάνι σε αυτό. Ζητάμε την παρουσία μας εκεί. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Δεν ζητάμε κατάκτηση του χώρου. Ζητάμε να είμαστε εκεί πέρα. Να μπορούμε να διευθύνουμε αυτό που διευθύνουμε μέχρι τώρα. Να μπορούμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο, να δώσουμε χαρά στους πολίτες της Καβάλας. Σας ευχαριστώ, κύριε Μουτζάκη. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Εμείς θα είμαστε εδώ. Την επόμενη φορά που θα δούμε το χώρο εκεί εγκαταλελειμμένο και θα δούμε παραβατικά στοιχεία να υπάρχουν εκεί ή να γίνονται έκνομες πράξεις, θα ξέρουμε ποιος ευθύνεται και ποιος έχει το λόγο.